Συνέντευξη στον ΦΛΑΣ παραχώρησε ο πρώην Υπουργός Ενέργειας και επικεφαλής σήμερα της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης, με αφορμή τη συμφωνία κυβέρνησης δανειστών για απόλυση μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ ιδιώτες στο πλαίσιο του κλεισίματος της τρίτης αξιολόγησης. Ο κ. Λαφαζάνης έκανε λόγο για ξεπούλημα της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, ασκώντας σκληρότατη κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, σε μια αποστροφή του λόγου του, μίλησε για τακτική πολιτικού απατεώνα, που όπως είπε ο κ. Λαφαζάνης, ακολουθεί από την πλευρά του ο Γιώργος Σταθάκης. Οι εξελίξεις είναι εντελώς τραγικές, απολύτως τραγικές θα έλεγα. Η κυβέρνηση ξεπουλάει στην ουσία τις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ, δίνει πακέτα, ολόκληρα πακέτα καταναλωτών, αξιόπιστων καταναλωτών της στα ιδιωτικά ανταγωνιστικά της συμφέροντα για να πέσει το ποσοστό της στην κατανάλωση το 50%. Ξεπουλάει και το 17% της εναπομείνουσας ΔΕΗ στους ιδιώτες και έτσι ανοίγει το δρόμο για τον τεμαχισμό, την διάλυση, την πλήρη ιδιωτικοποίηση και την εξαφάνιση της παλιάς δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Το σχέδιο αυτό είναι βάρβαρο, είναι ένα αντεθνικό σχέδιο, είναι ένα μεγάλο εθνικό οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα. Γι' αυτό εμείς δίνουμε μια μεγάλη μάχη, πιστεύουμε μαζί με τους εργαζόμενους της ΔΕΗ και με όλους τους πολίτες, για να μην περάσουν αυτοί οι σχεδιασμοί, για να μην προχωρήσει η υπόθεση της πώλησης, η οποία είναι στα σκαριά. Δεν έχουμε μια κυβέρνηση πανίσχυρη. Αυτή η κυβέρνηση αντίθετα πνέει τα λίσθια. Ανήκει ήδη στο παρελθόν. Το μνημονιακό αυτό μπλοκ που στηρίζει το ξεπούλημα της ΔΕΗ είναι ένα μπλοκ διεφθαρμένο, παρακμιακό, το οποίο δεν αντιπροσωπεύει τίποτα το θετικό για την Ελλάδα και επομένως οι δυνάμεις της εργασίας, οι λαϊκές δυνάμεις, οι δυνάμεις που θέλουν μια κυρίαρχη ανεξάρτητη Ελλάδα, που θέλουν μια ανασυγκροτημένη δημόσια ΔΕΗ, μπορούν να νικήσουν. Ο κύριος Σταθάκης είπε ότι αν πουληθούν μονάδες που προχωράει προς τα market test, διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας. Εσείς τι λέτε? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κύριε Γαϊτάνη, να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας. Αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σταθάκης είναι σκέτη προπαγάνδα, κοροϊδία, εμπεγμός και θα έλεγα μια τακτική πολιτικού απατεώνα. Ακολουθεί μια τακτική πολιτικού απατεώνα. Αυτά δυστυχώς είναι, αυτές δυστυχώς είναι οι νοοτροπίες που διακατέχουν την κυβέρνηση αυτή. Δεν μπορεί σε μια ιδιωτική επιχείρηση να επιβάλλεις ποτέ την δέσμευση να μην απολύσει προσωπικό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι έξω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά πλαίσια, είναι έξω από την ελληνική νομοθεσία. Αυτά τα οποία λέει ο Σταθάκης είναι προφανώς στάχτη στα μάτια του κόσμου, αλλά δεν υπάρχουν σήμερα, νομίζω, ούτε αφελείς, ούτε ανόητοι για να χάψουν αυτή την χονδροειδή προπαγάνδα την οποία κάνει η κυβέρνηση. Αν πουληθεί η ΔΕΗ, αν πουληθούν οι μονάδες της ΔΕΗ, όλοι οι εργαζόμενοι αύριο θα είναι ξεκρέμαστοι. Και να είστε βέβαιοι ότι η πώληση της ΔΕΗ ή των μονάδων της σε ιδιωτικά χέρια σημαίνει πρώτα απ' όλα τα εγκατάσταση μιας κατάστασης εργασιακής ζούγκλας σε βάρος των εργαζομένων. Ένα καινούριο εργασιακό κάτεργο θα διαμορφωθεί στα πρότυπα των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, με διαλυμένες εργασιακές σχέσεις και με μισθούς πείνας και παινίας. Αυτό είναι το μέλλον των εργαζομένων στη ΔΕΗ. Τι θα πρέπει να κάνουν οι παλιοί σας συνάδελφοι? Έχουμε πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Μακεδονία. Τι θα τους λέγατε? Τι να τους πω? Αυτοί οι άνθρωποι δεν τρέπονται, δεν έχουν καμία τσίπα. Άλλα λέγαμε στον ελληνικό λαό και άλλα πράττουν τώρα. Μην κοιτάτε
καμιά κουβέντα που θα πετάξουν σε κανένα ραδιόφωνο ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή δεν έχει καμία αξία. Η διπλοπροσωπία εξευτελίζει ακόμα περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι πράξεις. Και οι πράξεις σημαίνουν να μην ψηφιστούν αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης, να οι βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος να άρουν την εμπιστοσύνη τους σε μια κυβέρνηση η οποία οδηγεί τη ΔΕΗ στην πώληση, στη διάλυση και τον τόπο στην καταστροφή.